Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B. Πρόστιμο 100-250 ευρώ σε 436.653 ανασφάλιστα γιόταχη επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην ηλεκτρονική αποχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν 436.653 οχήματα, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών εμφανίζονται να βρίσκονται σε κυκλοφορία, χωρίς όμως να είναι ασφαλισμένα. Η διασταύρωση των στοιχείων έγινε με βάση τα δεδομένα της 30 Απριλίου 2018, που σημαίνει ότι ακόμη κι αν ένα όχημα ασφαλίστηκε, την επόμενη ημέρα θεωρείται ανασφάλιστο και πρέπει ο ιδιοκτήτης του να καταβάλει το σχετικό πρόστιμο. Για όσα οχήματα εμφανίστηκαν στη διασταύρωση ως πιθανώς ανασφάλιστα, εκδόθηκε ειδικό παράβολο πρόστιμο, το οποίο φορτώθηκε ηλεκτρονικά στην μερίδα τους στο TaxisNet και είναι προσβάσιμο με τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει κάθε φορολογούμενος. Για την ασφάλιση του οχήματος είναι προϋπόθεση η πληρωμή του παραβόλου. Το παράβολο πρόστιμο κλιμακώνεται ως εξής: 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά, 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κυβικά και άνω, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά, 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κυβικά και άνω. Παρά την προσπάθεια που έγινε τον περασμένο χρόνο προκειμένου να διορθωθούν όλα τα κρίσιμα για τα ανασφάλιστα γιόταχη αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι τα αρχεία κυκλοφορού των οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλοθέτων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, υπάρχει κίνδυνος λόγω λαθών σε αυτά τα αρχεία να εμφανίζονται ως ανασφάλιστα οχήματα τα οποία έχουν κλαπεί, καταστραφεί ή αποσυρθεί. Επίσης, ως ανασφάλιστα είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν οχήματα τα οποία έχουν πρωτοπάρει πινακίδες κυκλοφορίας έως και μία εβδομάδα πριν την 30 Απριλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει ταλαιπωρία για τον κάτοχο του γιόταχη, καθώς θα πρέπει κατά περίπτωση να επισκεφθεί την εφορία του ή κάποιο ΚΕΠ ή άλλη υπηρεσία. Κραυγή αγανάκτηση στην οδό Γούναρη. Μάλλον περιμένουν να δουν αίμα για να φτιαχτεί ο δρόμος. Οδός Γούναρη, λίγα μέτρα πριν την πλατεία Μαρούδα. Καθημερινά οι κάτοικοι γίνονται μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων και ο λόγος δεν είναι ούτε η απροσεξία των οδηγών, ούτε η παράβαση, ούτε η υπερβολική ταχύτητα. Είναι η αδιαφορία των αρμοδίων. Αυτό καταγγέλουν οι πολίτες. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο δρόμος έχει σηκωθεί στον αέρα. Δίκυκλα συνήθως. Συνήθως δίκυκλα. Ένα μηχανάκι όταν έχει τούπια, λογικό είναι ότι θα πέσει. Δεν θα πέσει. Ποδήλατο έχει πέσει, γίνει τροχαίο με ποδήλατο, έχει πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Και αν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο πίσω, θα γινόταν κάτι χειρότερο που φάνηκε. Ναι. Πολλά έχουν συμβεί. Έχουν χτυπήσει ειδικά με τα μηχανάκια εκεί και τα αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα καμιά φορά. Γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα αυτό που βλέπετε είναι τόσα χρόνια, όταν λέμε πάνω από 15 χρόνια. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι, αυτή η κατάτια να υπάρχει σήμερα εδώ πέρα. Είναι απαράδεκτο. Κατά τα άλλα, ο Δήμος θέλει να παίρνει εισφορές ή οτιδήποτε άλλο. Μάλλον περιμένουν να δουν πολύ αίμα για να φτιαχτεί ο δρόμος. Συγκλονίζουν τα λόγια της κυρίας Γλυκερίας, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με το θέμα των τροχαίων, καθώς δυστυχώς ξέρει τι σημαίνει να χάνεις παιδί σε τροχαίο. Αν περιμένουν να δουν πολύ αίμα και θανατηφόρο τροχαίο για να το φτιάξουν, πάω πάσο. Αν δεν καταλαβαίνουν κάτι καλύτερο. Ναι, όχι, το είδαμε, μάθαμε ότι έτσι και έτσι, ότι έπεσε το παιδάκι με ένα delivery και έχουν γίνει πολλά. Ανθρώποι σκοντάφτουν εκεί, πέφτουν, καταλάβατε. Δεν αξιολογούν γιατί κάνουν παράνομες προσπεράσεις, πάνε δεξιά και πεζοί. Πολύ πεζοί. Δεν μπορούν να ορίσουν πιο όπως το βλέπετε, είναι πολύ επικίνδυνο εκεί. Τα δίκυκλα έρχονται με ταχύτητα ή όχι, απλά μόλις συναντήσουν εκεί. Όχι, μόλις συναντήσουν εκεί όταν έχουν. Όχι, δεν έχουν ταχύτητα πάντα. Δυστυχώς. Αλλά είναι και οι ηλικιωμένοι, ειδικά και οι μητέρες. Μικρά παιδάκια, δεν το υπολογίζουν σωστά. Είναι επικίνδυνο. Φωνάζουν εδώ και χρόνια να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά λαμβάνουν μόνο αδιαφορία. Επισημαίνουν μιλώντας στην κάμερα του Super B. Δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα κάποιο δύσκολο γεγονός, είναι από θαύμα. Έχουν πέσει γερόντια που περνάνε πεζοί και
απορώ πως δεν έχει κάνει κάτι, ας πούμε, ακόμα ο Δήμος. Δεν ξέρω ποιος είναι, η περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ακόμη και όσοι γνωρίζουν την επικινδυνότητα του σημείου, φοβούνται να περάσουν από εκεί. Πόσο μάλλον κάποιος ανυποψίαστος. Ζητούν άμεσα από τους αρμοδίους να λάβουν τα μέτρα τους και να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης, ώστε να σταματήσουν οι πολίτες να γίνονται μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων ή ακόμη χειρότερα κάποιου θανατηφόρου. Έρχονται κατασχέσεις από την εφορία για άλλους 610.000 φορολογούμενους. Κάθε εργάσιμη ημέρα 967 πολίτες διαπιστώνουν ότι η εφορία τους έχει κατασχέσει τραπεζικούς λογαριασμούς ή εισοδήματα στα χέρια τρίτων. Πρόκειται για μία από τις πιο τραγικές πληγές που έχει ανοίξει στο σώμα της οικονομίας η οικονομική ύφεση, αλλά κυρίως η δραματική υπερφορολόγηση με τους εξοντοτικούς φορολογικούς συντελεστές σε μία περιορισμένη φορολογική βάση. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία προκύπτει ότι τους επόμενους μήνες έως και πάνω από 600.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των φορολογούμενων. Ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων, φυσικών και νομικών προσώπων, στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, ανερχόταν τον Μάρτιο στον απίστευτο αριθμό του 1.109.970. Ουσιαστικά, ένας στους έξι φορολογούμενους έχει κοκκινήσει στην εφορία και κάθε μήνα βλέπει τη φορολογική διοίκηση να του κατάσχει μέρος του εισοδήματός του, εφόσον βέβαια αυτό υπάρχει. Ο αριθμός των φορολογούμενων εναντίον των οποίων επιβλήθηκε κατασχέσεις τον Μάρτιο αυξήθηκε κατά 21.275. Ουσιαστικά κάθε εργάσιμη ημέρα, όπως αναφέρθηκε, περίπου 1.000 φορολογούμενοι γνώρισαν το πιο σκληρό πρόσωπο της εφορίας για οφειλές προς αυτήν. Η εφορία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις χωρίς όμως ακόμη να το έχει πράξει σε άλλους 610.719 φορολογούμενους. Πρόκειται για φορολογούμενους που κατά κύριο λόγο έχουν λήξει πρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ, όριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να προχωρήσει στην ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ύπραξης στα χέρια του οφειλέτη. Για την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ύπραξης στα χέρια τρίτων είναι επαρκής όρος ακόμη και η ύπαρξη οφειλής 1 ευρώ. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται για υψηλότερες οφειλές. Τα συνηθέστερα μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης και η δέσμευση τραπεζικών υπολείπων του φορολογούμενου, καθώς και ενοικίων στα χέρια του ενοικιαστή. Οι τράπεζες στην πρώτη περίπτωση και ο ενοικιαστής στη δεύτερη εντέλλονται να αποδώσουν απευθείας στο δημόσιο ταμείο χρήματα που ανήκουν στον οφειλέτη, όπως είναι οι καταθέσεις του ή το επίδομά του από ενοίκια. Πανεθνικός Ελτήριος στις 13 Μαΐου για τους Έλληνες στρατιωτικούς και για το Μακεδονικό. Πανεθνικός Ελτήριο με μήνυμα «Η Ελλάδα δεν εχμαλωτίζεται» θα διεξαχθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 13 Μαΐου, με κεντρικό αίτημα την άμεση απελευθέρωση από τις τουρκικές φυλακές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Στο πλαίσιο προβολής του Ελτήριου δόθηκε σήμερα και στην Πάτρα συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου αυτή γίνεται στα πλαίσια συνεντεύξεων τύπου που παραχωρούμε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, προκειμένου να ενημερώσουμε για τα προτάγματα του Πανεθνικού Συλλαλητηρίου που θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Την πρωτοβουλία αυτή την παίρνει το νεοσύστατο πατριωτικό κίνημα πολιτών Διέξοδος Ελλάς. Συμμετέχουν καλλιτέχνες, αθλητές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, διπλωμάτες, κινήματα εξωτερικού. Είναι μια κίνηση που επουδενή δεν είναι πολιτικός φορέας ούτε σκοπεύει να γίνει, να το διευκρινίσω αυτό. Δημιουργήθηκε και συγκροτήθηκε προκειμένου να λάβουμε διάφορες δράσεις, προκειμένου να προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας ως πολίτες που αγαπάμε την πατρίδα μας, να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ελληνικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή την, ειδικά που έχει γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Στα δύο πρόσωπα των δύο στρατιωτικών μας, Κούκλατζη και Μητρετόδη, που όπως ξέρουμε κρατώνται όμοιροι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, ουσιαστικά καθρεφτίζεται η αιχμαλωσία του ελληνικού έθνους.
Η χώρα μας υπάχθηκε στα μνημόνια το 2010, όπου υπογράφηκε η πρώτη Δανειακή Σύμβαση, και έκτοτε ως λαός ζούμε όλες αυτές τις οδυνηρές συνέπειες, τις τραγικές, που έχουν ουσιαστικά περιγραφεί ως μια αληθινή γενοκτονία. Η πρωτοβουλία για το συλλαλητήριο ανήκει στη νεοσύστατη κίνηση πολιτών Διέξοδος. Τι να πω τώρα. Το θέμα είναι ότι τι εννοούμε πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι τίποτα, δεν είναι τα σύνορα, τα χαραγμένα αυστηρά μόνο. Πατρίδα είναι και το σταυροκόπημα της μάνας. Είναι και το ότι μαζευόμαστε την Κυριακή να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Αυτά προσπαθούμε να υπερασπιστούμε. Και δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν κάθε συλλαλητήριο που γίνεται με αφορμή κάποιο εθνικό θέμα ως ακροδεξιά στοιχεία τα οποία παρευρίσκονται εκεί. Το θέμα της Μακεδονίας βρίσκει μια πολιτική, τις διπλωματίες, η οποία φέρεται να είναι αντίθετη από το θέμα των επιστημόνων. Εκατοντάδες επιστήμονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι έχουν πει σε όλους τους τόνους και έχουν συγγράψει και κοινές δηλώσεις και επιστημονικές μελέτες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έρχεται σε αντίρρηση με χιλιάδες καθηγητές στο φόρουμ του Hellenic Professors, Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι διαφωνούν και αυτοί και έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην το συνεχίσει αυτό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η σύντομη νυχτερινή σας ενημέρωση από το Super B ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.